Η Μαρία, ο Ιωσήφ και ο Χριστός μείνανε στην Αίγυπτο ώσπου πέθανε ο Ηρώδης. Τότε γύρισαν πάλι πίσω στην Παλαιστίνη και κατοίκησαν σε μια άλλη πόλη που τη λέγανε Ναζαρέτ. Εκεί μείνανε όλο το διάστημα που μεγάλωνε ο Χριστός. Από την παιδική ηλικία του Χριστού τίποτε δεν ξέρουμε, ώσπου έγινε 12 χρόνια. Εκείνη τη χρονιά η Παναγία και ο Ιωσήφ τον πήρανε μαζί του σε ένα ιερό ταξίδι που κάνανε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν μια πολύ μεγάλη εκκλησία, ο ναός, όπως τον λέει το Ευαγγέλιο. Σε αυτή την εκκλησία κάμανε την προσευχή τους όλοι οι Εβραίοι της εποχής του Χριστού. Μα δεν ήταν μόνο εκκλησία το κτίριο αυτό, αλλά και σαν ένα μεγάλο θρησκευτικό σχολείο. Οι ιερείς και άλλοι άνθρωποι σοφοί συνηθίζανε να διδάσκουν εκεί το λαό για το Θεό και τη θρησκεία. Η Αγία Οικογένεια έμεινε μερικές μέρες στην Ιερουσαλήμ. Καθημερινά πήγαιναν στο ναό για να προσευχηθούν και να ακούσουν τη διδασκαλία των ιερών και των άλλων σοφών που δίδασκαν εκεί. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν από σήμερα αυτοκίνητα και τρένα για να ταξιδεύουν με αυτά οι άνθρωποι. Και επειδή ο τόπος από την Αζαρέτ στην Ιερουσαλήμ ήταν πολύ άγριος και έρημος, οι άνθρωποι για την ασφάλειά τους ταξιδεύανε πολύ μαζί. Έτσι και η Αγία Οικογένεια είχε φτάσει στην Ιερουσαλήμ μαζί με πολλούς άλλους γνωστούς και συγγενείς. Όταν η Παναγία και ο Ιωσήφ μαζί με τη συντροφιά τους γύριζαν πίσω στη Ναζαρέτ, δεν προσέξανε πως δεν ήταν μαζί τους ο Χριστός. Ο Ιωσήφ νόμιζε πως ήταν μαζί με την Παναγία και η Παναγία πίστευε πως ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Όταν βεβαιωθήκανε πως δεν ήταν μαζί τους, φυσικά φοβηθήκανε πολύ και όσο γρήγορα μπορούσανε γυρίσανε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Τρεις μέρες έψαχναν χωρίς αποτέλεσμα. Φαντάζεται λοιπόν κανεί πόσο λυπημένοι ήτανε. Επιτέλους τον βρήκανε μέσα στο ναό. Και αυτός που δεν ήταν παρά ένα μικρό παιδί 12 μόλις χρόνων, συνομιλούσε με τους σοφούς και τους ιερείς για πράγματα θρησκευτικά βαθιά. Εμείς βέβαια τώρα ξέρουμε πως δεν ήταν μόνο παιδί 12 μόλις χρόνων, μα και Θεός αληθινός. Γι' αυτό και ήξερε πράγματα πολύ περισσότερα από κάθε άνθρωπο σοφό. Μα αν και ήταν Θεός αληθινός και μπορούσε να διδάξει και τους σοφούς και τους ιερείς, μόλις είδε τον Ιωσήφ και τη Μαρία, άφησε τη διδασκαλία και τη συζήτηση που είχε. «Τι μας έκανες, παιδί μου», του είπε τότε η μητέρα του. Τρεις μέρες τώρα εγώ και ο πατέρας σου ψάχνουμε να σε βρούμε. «Γιατί με ζητούσατε» απάντησε εκείνος. «Δεν γνωρίζετε ότι πρέπει να βρίσκομαι στο σπίτι του πατέρα μου» Εκείνοι δεν κατάλαβαν τότε τα λόγια του Χριστού. Αμέσως μετά γύρισε μαζί του στη Ναζαρέτ και έζησε δείχνοντας αυτούς την πιο μεγάλη υπακοή ακριβώς όπως θα έκανε κάθε καλό και υπάκουο παιδί.